Μία ακόμα δράση ενημέρωση για το φλέγον θέμα τη ανοβρία, κύριε Ζευτά, και το πώ μπορούμε να κάνουμε καλύτερη οικονομία στο νερό και καλύτερη χρήση. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ, η Περιφέρεια Κρήτη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτη, μαζί με του Δήμου, του Στοέβη, προκειμένου να δούμε πώ μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση με τα αποθέματα νερού σε μια χρονιά που οι ανάγκε και οι ζήτηση είναι αυξημένε και λόγω τη ελαιοκαλλιέργεια που περιμένουμε ένα με περισσότερο εισόδημα φέτος αλλά και λόγω της τουριστικής περιόδου που περιμένουμε πάρα πολλούς επισκέπτες Πρέπει να διασυριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νερό που υπάρχει, να προσαρμόσουμε του εαυτού μα αλλά και τι καλλιέργειέ μα στα νέα δεδομένα, προκειμένου να ποτίζουμε όσο πρέπει, την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Εμεί είμαστε εδώ σήμερα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια διαδικασία ενημέρωση και με τα εκπαιδευτικά μα ιδρύματα, προκειμένου να πούμε στου παραγωγού μα, να ενημερώσουμε του παραγωγού μα μέσω των ΔΟΕΒ, Πόσο πρέπει να ποτίζουν με επιστημονικά δεδομένα ώστε να γίνεται μια εξοικονόμηση του νερού και να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χρονιά. Είναι χρυσή λύση το να χρησιμοποιούμε ξανά κάποια από θέματα νερού που έχουμε από τη τριτοβάθμια διαχείριση των απολύτων ακόμα, κύριε Στατάκη, κάτι που γίνεται σε πολλέ περιοχέ κόσμου. Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να χάνουμε στάλα νερό, είτε από την τερτοβάθμια επεξεργασία, είτε να δούμε με τα δίχτυα τα οποία πιθανόν να έχουν κάποιε διαρροέ θα πρέπει να τα ελέγξουμε, γιατί όπως λέγεται ένα 15% του νερού που χάνεται είναι το ότι τα δίχτυα δεν είναι σωστά, ε, ένα 20% όπως λένε ε, κρίνεται μέσα από την ορθή ε, πρακτική ποτίσματος, και με τον τρόπο που πρέπει να ποτίζουμε και το πόσο χρειάζεται να ποτίζουμε. Οπότε αυτά είναι δεδομένα που αν τα κάνουμε σωστά νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και ευχόμαστε βέβαια τα επόμενα χρόνια να αλλάξει λίγο τα υδρολογικά έτη και με περισσότερο νερό ώστε τα αποθέματα ξανά να αυξηθούν και στου υδροφόρου ορίζοντε και στα φράγματά μα. Τώρα, ενιαίω η διαχείριση που λέμε τόσο καιρό που ευαγγελιζόμαστε κάτι χρόνια σε επίπεδο Κρήτη. Νομίζω ότι οι ε, ΤΟΕΒ πρέπει να υπάρχουν, γιατί οι ΤΟΕΒ είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την κατάσταση, είναι εκείνοι οι οποίοι ξέρουν τις τοποθεσίες καλύτερα, ξέρουν τους παραγωγούς, ξέρουν πώς να διαχειριστούν τους παραγωγούς και νομίζω ότι επειδή και στην Κρήτη οι ΤΟΕΒ είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, πρέπει να υπάρχουν Ξέρετε ότι η περιφέρεια Κρήτη έχει κάνει μελέτε για 31 το ΕΒ στην Κρήτη για να φτιάξουν ενεργειακέ συνότητε, Πρέπει να δοθεί ενεργειακό χώρο από το δίκτυο. Δεν μπορεί να είναι ε, ο χώρο αυτό μόνο για του μεγάλου επιχειρηματίε. Να δοθεί χώρο στο δίκτυο για να μπορούν οι το ΕΒ να έχουν ενεργειακή αυτονομία και να μπορούν να παράγουν φτηνότερο νερό, φτηνότερο νερό για του παραγωγού μα. Είναι κάτι το οποίο το ζητάμε για να μπορέσει η αγροτική παραγωγή να έχει μικρότερο κόστος παραγωγής.